Με τον Ιταλό ομόλογό του συναντήθηκε στη Ρώμη ο Σεργέι Λαυρόφ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Επιτάπητος τέθηκαν οι μεταναστευτικές ροές αλλά και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανέφερε πως βασική προτεραιότητα είναι η προστασία των νοτίων συνόρων της χώρας του. Το πάθημα πρέπει να γίνει μάθημα. Μετά το Ιράκ, τη Λιβύη και τώρα μετά το Αφγανιστάν. Οι προσπάθειες να επιβληθεί ένα σύστημα αξιών σε κάποιον άλλον φέρνουν πολλές εκρήξεις. Ελπίζω πως η τρίτη φορά θα σταθεί ικανή για να καταλήξουν στο συμπέρασμα αυτό και εκείνοι που σκέφτονται επεμβάσεις σε ξένα εδάφη. Από την πλευρά του, ο Λουίτζι Ντι Μάιο ανέφερε πως το ζήτημα του Αφγανιστάν, ο διάλογος με τη Ρωσία, είναι κομβικής σημασίας. Σε ένα πλαίσιο που μπορεί μόνο να προκαλέσει βαθιά ανησυχία, είμαστε πεπισμένοι πως η Μόσχα είναι βασικός παίκτης στη διαχείριση της τρέχουσας κρίσης και στο μέλλον στην επίτευξη μιας ενιαίας διεθνούς προσέγγισης, επειδή μόνο μια συνεκτική και κοινή παγκόσμια δράση μπορεί να είναι αποτελεσματική έναντι των νέων αρχών στην Καμπούλ. Η διήμερη επίσκεψη Λαυρόφ στη Ρώμη είναι μέρος της προσπάθειας που κάνει η Ιταλία προκειμένου να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της αφγανικής κρίσης. Είναι μέρος μιας προσπάθειας να υπάρξει μια ομόφωνα αποδεκτή διαδικασία εν ώψη της επόμενης συνόδου των G20, με δεδομένο πως η Ιταλία έχει εφέτος την εκπεριτροπής προεδρία. Giorgio Orlandi for Euronews, Rome.